Ανοίγει ο δρόμος για τη δημοπράτηση του έργου του λιμανιού στους Οθονούς, ύστερα από την έγκριση των ωρών της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν. Δηλαδή η ιστορία του είναι πάρα πολύ μεγάλη, ξεκινάει από το 1980 περίπου. Λοιπόν, το 1980 είχαν γίνει κάποιες μελέτες για να προχωρήσει το λιμάνι στον Άμμο, στην περιοχή Άμμου των Οθονών, η οποία βέβαια αφού ολοκληρωθήκαν οι μελέτες και σας διαβεβαιώ ότι τα χρήματα των μελετητών τότε είχαμε κάνει ένα έρανο και είχαμε μια βοήθεια από τους πολιτιστικούς συλλόγους, διότι το σύνολο της κοινότητας, τα έσοδα της κοινότητας είναι πάρα πολύ μικρά. Και αφού ολοκληρώθηκε λοιπόν η μελέτη, μας είπαν ότι το ποσό είναι τεράστιο και δεν μπορούν να μας χρηματοδοτήσουν. Μας στείλανε στα Αυλάκια, στο λιμάνι Αυλάκια που σήμερα είναι, και μας είπαν να κάνουμε κάποιες βελτιώσεις εκεί πέρα. Τότε λοιπόν ξεκίνησε το 1999 περίπου να έχει ολοκληρωθεί μία μελέτη στα Αυλάκια, η πρώτη φάση που λέμε. Λοιπόν, κατασκευάστηκε το κομμάτι αυτό της πρώτης φάσεως, ενώ στη μελέτη είχε, στο πλάνο της μελέτης, δηλαδή στα σχέδια της μελέτης, φαινόταν και το υπόλοιπο κομμάτι που σήμερα προωθούμε, το οποίο λόγω του ότι τα χρήματα που θα μας χρηματοδοτούσαν ήταν πολύ μικρά, θεωρήσαμε να το αφαιρέσουμε ένα κομμάτι τμήμα και είπαμε να κάνουμε την πρώτη φάση και να πάμε στη δεύτερη φάση του λιμένου. Από το 1000, λοιπόν, όταν ακόμα ήταν κοινότητες το 1910-11, λοιπόν, είχε από το ένα χρόνο νωρίτερα είχε ανατεθεί η β' φάση του λιμένου και στο συγκεκριμένο μελετητή, ο λιμενολόγος, ο οποίος ήταν ο κύριος Τσερκάνος. Προχώρησε λοιπόν τις μελέτες και από εκεί και πέρα άρχισε ένας αγώνας, ο οποίος για κάποιους λόγους, κάποια άτομα, για κάποια συμφέροντα, δεν θέλανε να προχωρήσει το λιμάνι. Σταμάτησε λοιπόν η μελέτη, ενώ είχε ολοκληρωθεί, λοιπόν, και άρχισε μια διαδικασία να γίνει μια καινούρια μελέτη. Όλο αυτό το διάστημα τελικά ούτε δεύτερη μελέτη έγινε μια προμελέτη και εμείς τώρα που αναλάβαμε θεωρήσαμε στόχος μας είναι να τελειώσει και να ολοκληρώσει αυτό το λιμάνι. Ο Αντιδήμαρχος Οθονών Μίμης Κατέχης, που ανακοίνωσε την εξέλιξη, δήλωσε τα εξής. Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι με αριθμό πρωτοκόλλου 955 του 2022 εγκρίθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Με την απόφαση αυτή και όλες τις μελέτες που έχουν ολοκληρωθεί, το λιμάνι Αυλάκια Οθονών είναι έργο όριμο για δημοπράτηση. Ελπίζω πολύ σύντομα να έχω νέα για την ένταξή του σε πρόγραμμα χρηματοδότησης. Ευχαριστώ πολύ τον Όλκε και όσους συνέβαλαν σε όλη αυτή την προσπάθεια. Οι οποίοι ανατεθήκανε από τον Όλκε, και ο οποίος είναι και ο φορέας υλοποίησης του έργου, διότι όπως ξέρετε το λιμάνι των Οθονών ανήκει στον Όλκε, και προχωρήσαμε όλες αυτές τις μελέτες. Γεγονός ότι ήταν πολύ δύσκολο, διότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε τις αδειοδοτήσεις. Συνεχίσαμε λοιπόν σε συνεργασία με τον Όλκε. Ο Όλκε βασικά είναι και χρηματοδότησε όλα αυτά τα χρήματα στον όσον αφορά τις μελέτες. Ολοκληρώσαμε τη μελέτη, παραδόθηκε η μελέτη πλήρης και μετά γεννήκαν οι περιβαλλοντικοί όροι και έπρεπε να πάρουμε τις σχετικές αδειοδοτήσεις. Αυτό ήταν το κομμάτι το δύσκολο. Σε λιμενικό έργο στο Ιόνιο, το οποίο είναι πλήρης για ένταξή του, και τώρα αναμένουμε μια χρηματοδότηση. Φτάνει στα 9,5 εκατομμύρια. Πιστεύουμε ότι θα την έχουμε τη χρηματοδότηση. Μας έχουν υποσχεθεί ότι θα μας προωθήσουν και θα μας εντάξουν σε κάποιο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ.